Καλό. Ελάτε κύριε Φανέ. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα παράδοξο εδώ που αντιμετωπίζουμε, διότι έχουμε ένα δημοψήφισμα το οποίο δεν δίνει στον κόσμο να καταλάβει πώς θα είναι η ζωή του ανάλογα με την επιλογή που θα κάνει. Πώς θα είναι η ζωή του κόσμου την επόμενη μέρα του ναι ή του όχι. Τι θα γίνει, θα συνεχίσει κανονικά. Ποια θα είναι η στάση της κυβέρνησης. Θα ξαναπάει σε ένα καινούργιο κύκλο διαπραγματεύσεων. Θα πάει σε μια ρήξη. Προς τα πού θα πάει το πράγμα. Και για πόσο καιρό. Και για πόσο. Πόσο καιρό δηλαδή. Εάν πας σε κάποιον και του πεις, ξέρεις, θέλεις να σου μειώσω τους μισθούς και τις συντάξεις. Γιατί εγώ λέω όχι. Όχι, θα πει κι αυτός. Τι θα πει ο κόσμος, μειώστε μου. Αυτό το πράγμα θα το δεχτεί όταν τόσο καιρό έχει γονατίσει. Αλλά η επόμενη μέρα ποια θα είναι. Εμείς λέγαμε τόσο καιρό στον κύριο Τσίπρα να φέρει αυτή τη Βουλή αυτή την έντιμη συμφωνία που έλεγε ότι θα φέρει. Γιατί εχθές μας κατηγόρησε ότι του ζητούσαμε ό,τι να είναι. Εμείς δεν ζητούσαμε ό,τι να είναι. Δεν ζητούσαμε ό,τι κάτσει. Ό,τι λένε οι ξένοι. Λέμε την έντιμη συμφωνία που θα συμφωνείς και εσύ ότι ναι, μπορεί να λειτουργήσει και να την υποστηρίξεις. Φέρτη μας και εμείς θα βάλουμε πλάτη να ξεκινήσει έστω κάτι και στην πορεία θα δούμε. Ό,τι δεν λειτουργεί θα το μαζέψουμε και θα το επαναδιαπραγματευτούμε και εδώ είμαστε να τα συζητάμε όλα πώς θα εφαρμόζονται. Αλλά τα μεγάλα ζητούμενα βεβαίως ήταν από την αρχή στις διαπραγματεύσεις. Γιατί η έντιμη συμφωνία δεν ήρθε ποτέ. Άρα οι διαπραγματεύσεις με τα Brussels Groups και όλα αυτά αποτύχανε. Διότι δεν έφεραν μια έντιμη συμφωνία. Έφεραν μια βρικολακιασμένη συμφωνία που γονατίζει τα πράγματα ακόμα περισσότερο. Δεν έχει ελάχιστα αναπτυξιακά πρόσημα. Αλλά ούτε και η πρόταση της κυβέρνησης είχε αναπτυξιακό πρόσημο. Φορολογία είχε γι' αυτή. Με εισπρακτικούς μηχανισμούς διαλυμένους και μην αντιμετωπίζοντας καθόλου τα προβλήματα που είναι από την πρώτη στιγμή στο τραπέζι. Δηλαδή το ασφαλιστικό, τη δημόσια διοίκηση και την παραγωγική βάση. Το ερώτημα ξαναμπαίνει αμήλικτο. Πού θα ανοίξουν δουλειές, πού θα βρει δουλειές ο κόσμος και πότε. Πόσο δηλαδή να περιμένει. Τα πράγματα όλα πια παίζονται στο χρόνο, στο timing που λένε. Η λιτότητα πιθανώς θα μπορούσε να δεχτεί ο κόσμος, έστω και με βαθιά καρδιά, μία λιτότητα, αλλά για πόσο χρόνο να ξέρει να κάνει το κουμάντο του. Όχι σε αυτή την αοριστία, σε μία κοινωνία που έχει φτάσει στα όρια της και δεν ξέρει πώς να κάνει το πρόγραμμά της στην καθημερινότητά της. Ο πανικός στα ATM που σημειώθηκε εχθές, έστω και σποραδικά, ας μην γενικεύουμε και φοβίζουμε τον κόσμο, είναι γιατί κανείς δεν έχει εμπιστοσύνη ότι το κράτος με την κυβέρνηση μπορεί να αντιμετωπίσει την επόμενη μέρα. Είτε είναι ναι, είτε είναι όχι. Διότι το πρόγραμμα για το ποιο θα είναι η επόμενη μέρα μετά το ναι και το όχι, εχθές στη Βουλή δεν το άκουσαμε.